Λοιπόν, ξανά καλωσορίσατε στην Δερίνια. Πανιερότατε. Πανιερότατε, ευχαριστώ που είστε μαζί μας. Ευχαριστώ επίσης τους κοινοτάρχες και τους δημάρχους της περιοχής, τον κόσμο, τους βουλευτές μας. Θα ήθελα να πω δύο λόγια, Δήμαρχε, αν επιτρέπετε, για το ιστορικό των χριστουγεννιάτικων χωριών, από που ξεκινήσαμε και γιατί είμαστε σήμερα εδώ. Πριν περίπου 1,5 χρόνο, μαζί με αρκετούς συνεργάτες από το Υφυπουργείο, πήγαμε στη Γαλλία, στην περιοχή της Αλσατίας. Διότι έχουν τα καλύτερα χριστουγεννιάτικα χωριά στον κόσμο. Πήγαμε για να πάρουμε ιδέες πώς και γιατί ξεκίνησε αυτή η όμορφη ιδέα. Τι μας είπαν? Μας είπαν ότι κάποτε, πριν 30 χρόνια, είχαν το εξής πρόβλημα. Ήταν ένας προορισμός, ο οποίος ως επιτοπλίστων είχε τουρισμό μόνο το καλοκαίρι. Οι ξενοδόχοι λοιπόν της περιοχής σκέφτηκαν την ιδέα να κάνουν χριστουγεννιάτικα χωριά, ούτως ώστε να φέρουν περισσότερο κόσμο το χειμώνα. Και αυτό που θέλω να πω, Δήμαρχε, τόσο σε εσάς, όσο και στους υπόλοιπους δημάρχους της περιοχής, αλλά και τους κοινοτάρχες, είναι το εξής. Αυτά τα χωριά της Γαλλίας σήμερα δέχονται την περίοδο των Χριστουγέννων πέρα του μισού εκατομμυρίου επισκέπτες το κάθε ένα. Και δεν μιλάμε για χωριά των 5.000 ατόμων, μιλάμε για χωριά από 200 μέχρι 1.000 άτομα μόνιμους κατοίκους. Μας ικανοποίησαν δηλαδή 7 περιοχές, 7 χωριά, 7 απομακρυσμένοι δήμοι, εκ των οποίων η Δερίνια που μας φιλοξενεί σήμερα και μας έδωσε την ευκαιρία να κάνουμε εδώ τα εγγένεια. Ως επισκέπτες των χωριών θα έχετε την ευκαιρία να συμμετέχετε μέσω ενός QR code, το οποίο θα το βρείτε εδώ σε αυτό το χώρο, να δώσετε ψήφους στο χωριό ή στο οποιοδήποτε χωριό χριστουγεννιάτικο από τα 7 έχουμε φέτος. Διότι στις 13 του Γενάρη θα βραβεύσουμε το καλύτερο χριστουγεννιάτικο χωριό του 2022. Οι νικητές θα πάρουν από το Υφυπουργείο Τουρισμού ένα δωρεάν ταξίδι στην Αλσατία για να δουν από πρώτο χέρι πώς έχουν οργανωθεί στα δικά τους χριστουγεννιάτικα χωριά. Κριτική Δερίνια, πλην του αγαπητού συνάδελφου Πολυχρή Σοφού, που λόγω άλλη υποχρέωση δεν μπορεί να παρευρεθεί. Εκλεκτή προσκεκλημένη, κυρίες και κύριοι φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζουμε στην ακριτική Δερίνια, η οποία φιλοξενεί από σήμερα μαζί με άλλες 6 τοπικές αρχές ένα πραγματικό, όπως ακούσετε προηγουμένως από τον κύριο Υφυπουργό, χριστουγεννιάτικο χωριό. Για μας η σημερινή μέρα δεν είναι μία μαύρη σκοτεινή Παρασκευή, αφού είναι και τον Black Friday σήμερα. Η χαρούμενη και η γεμάτη αγάπη Παρασκευή. Εμείς σήμερα, φίλες και φίλοι, δεν κάνουμε εκπτώσεις. Ούτε στην ποιότητα, ούτε στον πολιτισμό, ούτε στην ιστορία, ούτε στην παράδοση, αλλά στηρίζουμε την προώθηση της ενδοχώρας και των παραδοσιακών προϊόντων, έτσι ακριβώς όπως περιγράφεται πολύ σωστά στην Εθνική Στρατηγική Τουρισμού 2020-2030. Εκτιμούμε ιδιαίτερα, κύριε Υφυπουργέ, το γεγονός ότι τόσο εσείς όσο και οι συνεργάτες σας αναγνωρίσετε τις πολύτιμες αξίες που διακατέχουν την ακριτική Δερίνια, όπως η διαφορετικότητα, η ποιότητα, η αυθεντικότητα, αναθέτοντας και σε εμάς τη διοργάνωση του χριστουγεννιάτικου χωριού, το οποίο ευελπιστούμε, αλλά είμαι σίγουρος ότι έχει ήδη γίνει θεσμός. Όλοι μαζί, φίλες και φίλοι, θα πρέπει να συνεργαστούμε για να προσφέρουμε χαρά και ψυχαγωγία τόσο σε ξένους όσο και σε ντόπιους επισκέπτες, μέσα από το πλούσιο πολιτιστικό καλλιτεχνικό πρόγραμμα, αλλά και να σας δώσουμε την ευκαιρία να γνωρίσετε την παράδοση και τον πολιτισμό της Κύπρου μας μέσα από βιωματικά εργαστήρια, χειροτεχνίες, αλλά και άλλες εντυπωσιακές δημιουργίες. Η Δερίνια, όπως και τα άλλα 6 χριστουγεννιάτικα χωριά, θα προσφέρουν τις επόμενες 52 μέρες άπλετο φως, αγάπη και ψυχαγωγία. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τον κύριο Υφυπουργό Τουρισμού και τους λειτουργούς του Υφυπουργείου Τουρισμού για την επιλογή τους, αλλά και την άψογη συνεργασία που είχαμε και συνεχίζουμε να έχουμε, τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Δερίνιας, αλλά και τις υπόλοιπες τοπικές αρχές που συμμετέχουν στην όλη διοργάνωση, το γραμματιακό εργατικό προσωπικό και τους εξωτερικούς συνεργάτες του Δήμου Δερίνιας για τη συμβολή και προσφορά τους,
τους εθελοντές, τα μέλη των οργανωμένων συνόλων, τις επιχειρήσεις που στελεχώνουν τα περίπτερα, καθώς και τους δημότες μας, τις τοπικές επιχειρήσεις και τους περίοικους για την κατανόηση και την εξαιρετική συνεργασία. Θα ήταν τέλος παράληψη μου και τελειώνω, αν δεν ευχαριστούσα όλους εσάς που βρίσκεστε απόψε μαζί μας, αλλά και θα είστε μαζί μας και τις υπόλοιπες μέρες λειτουργίας του Χριστουγεννιάτικου χωριού, τους λειτουργούς των μέσων μαζικής επικοινωνίας και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για την προβολή και ιδιαίτερα τα παιδιά που ανυπομονούσαν να δουν από κοντά ένα πραγματικό χριστουγεννιάτικο χωριό με ξύλινα σπιτάκια και τον πραγματικό αγαπημένο τους Άγιο Βασίλη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εκλεκτοί προσκεκλημένοι, θέλω να συγχαρώ για αυτή την πρωτοβουλία. Όντως αξιέπαινη πρωτοβουλία. Πέρα από αυτά που είπατε, εγώ το εκλαμβάνω ως ένα γεγονός το οποίο θα προσφέρει γέλιο και χαρά και ευτυχία στους ανθρώπους, ούτως ώστε να ξεπεράσουμε τις δύσκολες περιόδους, τις δύσκολες συνθήκες μέσα στις οποίες ζει η κοινωνία μας σήμερα και να μην οδηγούμαστε στην κατάθλιψη. Σαν επίσκοπος που είμαι, βεβαίως δεν μπορώ να ξεχάσω ότι η φωτογραφία η δική μου βάζει ως στόχο τη γέννηση του Χριστού που αποτελεί άλλωστε και την κεντρική ιδέα γύρω από αυτές τις εκδηλώσεις. Γι' αυτό και θα ευχηθώ σε όλους να φτάσουμε χαρούμενα Χριστούγεννα και ευτυχισμένα τον καινούριο χρόνο, ούτως ώστε αυτή η χαρά να συνεχίσει μέσα στο λαό μας για να ξεπεράσουμε τις συνθήκες, όπως είπα, μέσα στις οποίες ζούμε. Χρόνια πολλά και καλή επιτυχία.